Στη σκιά της μεταναστευτικής κρίσης που βρίσκεται αντιμέτωπη η χώρα μας, κυρίως τα τελευταία 24 ώρα, καθοριστική σημασία είναι ο κύκλος επαφών που εγκαινιάζει από αύριο ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης και οι στενοί του συνεργάτες. Στο Λίβανο, τη χώρα κίνησης των πλοιαρίων που φτάνουν στην Κύπρο, μεταβαίνουν ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης και οι υπουργοί εσωτερικών και εξωτερικών τη Δευτέρα. Συνάντηση που θα ακολουθήσει του τέτα τέτ Χριστοδουλίδη Φοντερ Λάιεν στην Αθήνα αύριο για το μεταναστευτικό. Να ενδυναμώσουμε τις διμερείς σχέσεις, να προτείνουμε τρόπους με τεχνική βοήθεια, είτε οικονομική βοήθεια για να περιοριστούν ροές. Στόχος μας είναι σε συνεργασία με τις αρχές του Λιβάνου να δούμε αν μπορούν να ξεβρεθούν τρόποι να αυξηθεί η ικανότητα του Λιβάνου να επιτηρεί τις αρχές της, τις αχτές της. Στο επίκεντρο των επαφών θα τεθεί και το θέμα των διακινητών που δρούν στο Λίβανο. Είναι μια επιχείρηση πλέον δυστυχώς με πολλά εκατομμύρια εισοδήματα για αυτούς. Πλέον και έχουμε και ενημέρωση ακόμα και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαφημίζουν το ταξίδι στην Κύπρο τόσο εξόφθαλμα πλέον γίνεται όλη αυτή η επιχείρηση. Άρα να δούμε και τρόπους πώς ο Λίβανος πρέπει να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες σύλληψης των διακινητών που δρούν στον ίδιο τον Λίβανο. Κωνσταντίνος Ιωάννου, υπεραμεινόμενος και των επικριτικών σχολείων που λαμβάνει, πως δεν γίνονται ενέργειες για αποτροπή των σκαφών προτού εισέλθουν στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ξεκαθάρισε πως στηρούνται πιστά οι διεθνείς και διακρατικές συμφωνίες. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν μπορούμε πρακτικά, η θάλασσα δεν είναι σύνορο, δεν μπορεί να μπει φράχτης ή κάτι στη θάλασσα που να εμποδίσει τη διέλευση και αν και εφόσον παρεμποδιστεί, απλούστατα βυθίζουν τις βάρκες. Είχαμε γίνει μάρτυρες στο παρελθόν για περιστατικών που πετάσουν παιδιά στη θάλασσα. Προχωρώντας σε παραδοχή πως εάν συνεχιστούν οι ροές των τελευταίων ημερών, τότε θα προκύψει πρόβλημα όσον αφορά και τις υποδομές καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό.